Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, διευθυντή της Ελεύθερης Ώρας. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τους Τούρκους, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε θέματα. Επιμένουν λοιπόν οι Τούρκοι στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και μάλιστα έχουν βγάλει και ένα ερευνητικό σκάφος κοντά στα Ίμια. Ναι, είναι πολύ κοντά στα Ίμια. Ακόμα δεν έχει παραβιάσει, σύμφωνα με τα όσα ξέραμε μέχρι πριν κάποιες ώρες τουλάχιστον τα εθνικά μας χωρικά ύδατα. Που για αυτούς δεν θα είναι παραβίαση. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε αντίθεση με τα όσα λέει η κυβέρνηση, το έτος που πέρασε, οι παραβιάσεις των εθνικών οσχωρικών υδάτων έχουν αυξηθεί, δεν έχουν μειωθεί. Μπορεί να υπήρξαν μειώσεις από τις παραβιάσεις από τα πολεμικά αεροσκάφη, όμως όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα τους, τη θάλασσα, συνεχίζουν εκεί, επιμένουν εκεί και όλο έχουν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο μπορεί τις επόμενες ημέρες να προκαλέσει ιδιαίτερη ένταση, ιδιαίτερα αν αυτό το ερευνητικό σκάφος μπει εντός των 6 ναυτικών μιλίων από τα Ίμια, και όπου αναμένεται θα σπεύσουν τα δικά τους λιμενικά, θα σπεύσουν τα δικά μας και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Πέραν αυτού όμως έχουμε κλιμάκωση και σε επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο. Ποιο είναι αυτό? Η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία απαντάει επί της ουσίας επί των θαλασσίων πάρκων που εξήγηλε η ελληνική κυβέρνηση και βγάζει και αυτές συνταγμένες για 4 θαλάσσια πάρκα σε όλο το Αιγαίο. Στο Δυτικό Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Κεντρικό Αιγαίο, και λέει με επίσημες ανακοινώσεις πλέον ότι ξέρετε, το Αιγαίο δεν ανήκει σε μία χώρα και πρέπει να έχουμε συνδιαχείριση στα θαλάσσια πάρκα. Μας καλεί λοιπόν να συνδιαχειριστούμε τα θαλάσσια πάρκα που αυτή ορίζει εντός της δικιάς μας εθνικής κυριαρχίας. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν οι Τούρκοι προκειμένου να δείξουν ότι δεν έχουν ουδεμία διάθεση να τηρήσουν αυτά τα οποία υποτίθεται μας είπαν, τουλάχιστον ότι συμφωνήθηκαν στην Αθήνα κατά την επίσκεψη Ερντογάν και στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Προκαλούν σε κάθε επίπεδο η γαλάζια πατρίδα σχολικό μάθημα, προκειμένου να υπάρξει μια ολόκληρη γενιά Τούρκων επόμενη, η οποία θα θεωρεί τους Έλληνες κλέφτες και σφετεριστές της δικιάς τους γης. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό το πράγμα θα φανεί στο επόμενο διάστημα πόσο ακριβώς θα θέλει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ότι δεν βλέπει, ότι δεν ακούει τίποτα για τις τουρκικές προκλήσεις, το όνομα μιας συνδιαλλαγής με την Τουρκία και της εξυπηρέτησης κάποιων οικονομικών συμφερόντων. Και εμείς, κύριε Παπαγεωργίου, αμφισβητούμε την κυριαρχία των τουρκικών συνόρων. Το πούμε και έτσι. Μας έχουν κλέψει οι Τούρκοι. Μας έχουν κλέψει οι πατρίδες. Δεν υπάρχει καμία θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν. Το θέλουμε πίσω. Εντάξει. Μπορεί να μιλάμε είναι αδιανόητο αυτό το οποίο σήμερα οι Τουρκαλάδες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δυστυχώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάλι προκλήσεις κατά παραγγελία της ελληνικής κυβέρνησης, ότι τώρα που είναι σε 2 εβδομάδες εκλογές, παραγγέλνουν στους φίλους τους, τους Τούρκους, και τους λένε κάντε αυτές τις πιέσεις για να φοβηθεί ο κόσμος και να στραφεί στα μεγάλα κόμματα. Γιατί πιστεύοντας ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να σώσει έτσι, την πατρίδα μας, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να φυλάξουμε, ας πούμε, την ειρήνη. Όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι είναι κατά παραγγελία και πάντα συμβαίνουν προεκλογικά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, το δημιουργούν επίτηδες για να έχουν πολιτικό κέρδος. Εγώ αυτό πιστεύω. Τίποτα, θα πρέπει να πάνε στα σπίτια τους. Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση και 300 πολιτικούς οι οποίοι κάνουν τις δούλες στον Τούρκο, μας κακοποιούν καθημερινά, για να πω καμία άλλη φράση, και κάθεται το ελληνικό κράτος και παρατηρεί. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Δεν τρεπόμαστε λίγο? Ήρθε η ώρα των Ελλήνων. Σενάριο. Ήρθε η ώρα της Ελλάδος. Φτάνει με αυτούς. Επιτέλους. Φτάνει πια με αυτούς. Όλα έχουν ένα όριο. Και το έχουν ξεπεράσει το όριο. Αυτοί οι οποίοι μας έκλεψαν. Μας έκλεψαν τις πατρίδες μας. Μας έκλεψαν τη γη μας. Μας έκλεψαν τα σύμβολα της Ορθοδοξίας. Φτάνει πια. Εδώ επί ευκαιρίας, Φίλιππα, ήθελα να σου πω, είδες 19 Μαΐου που ήμασταν μαζί στο Σύνταγμα, είδες τι έγινε εκεί τη μέρα που είχαμε ποδηλατοδρομία
ενώ είναι 19 Μαΐου, μέρα μνήμης, 105 χρόνια από την σφαγή των Ελλήνων, των Ποντίων. Κλείσανε όλη την Αθήνα. Δεν μπορούσε να έρθει ο άνθρωπος στο Σύνταγμα. Ούτε με το μετρό. Κλείσανε και έπρεπε να κάνει τον κύκλο και τα κάνει όλα επίτηδες εκείνη τη μέρα. Δεν μπορούσε να γίνει άλλη μέρα. Το γνωρίζει ο Δήμος. Δηλαδή δεν σέβονται καθόλου τη γενοκτονία των Ποντίων. Όλων αυτό που είμαστε τόσο πολύ. Έχει μεγάλη σημασία. Παντελή Ελευθεριάδη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα το ξαναπείς λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν η επέτειος για τη γενοκτονία των Ποντίων, είχαν δώσει άδεια την ίδια ώρα και την ίδια μέρα να γίνει αυτή η ποδηλατοδρομία. Ώστε να μην μπορέσει να πάνε. Εγώ έκανα 2 ώρες να φτάσω. 2 ώρες έκανα να φτάσω. Για τη σφαγή των Ποντίων. Αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτή είναι. Που λέμε ότι τώρα εδώ θα βάλουν πλάτη για μας και θα μιλήσουν με τον Τούρκο. Τι να μιλήσουν. Μας πολεμάνε. Το ελληνικό DNA, το ποντιακό DNA το πολεμάνε. Με μίσος. Με μίσος.